Το κύμα αγάπης και αλληλεγγύης προς τους τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη δεν ανακόπηκε ακόμη και μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας πως οι ανάγκες καλύφθηκαν πλήρως και αναπληρώθηκαν και τα αποθέματα. Στην αιμοδοσία του Επιμελητηρίου και του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, φοιτητές στην πλειοψηφία τους έσπευσαν να δώσουν αίμα, σκεπτόμενοι πως ανάμεσα στις δεκάδες των νεκρών και των τραυματιών θα μπορούσαν να βρίσκονται και οι ίδιοι. Το καθήκον μας κάνουμε και εμείς φοιτητές είμαστε. Άμα δεν βοηθήσουμε τους ομοίους μας, τι θα κάνουμε. Είναι συγκινητικό, είναι σχεδόν όλα νέα παιδιά. Αυθόρμητα το θεωρούν υποχρέωση για τα παιδιά, τα συνομιλικά τους που χαθήκανε. Τα παιδιά εμπράκτος, χωρίς πολλές φανφάρες, χωρίς τίποτα, έρχονται και κάνουν αυτό που νομίζουν και είναι σωστό να κάνουν για να δώσουν και ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλο αυτό τη μαυρίλα. Η προσέλευση των νέων στην εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί όχι μόνο ένα παρήγορο μήνυμα, αλλά και μια ακόμη απόδειξη πως η κοινωνία συμπάσχει, θλίβεται, συμπαραστέκεται έμπρακτα. Και εγώ πρώτη φορά κάνω. Εντάξει. Αισθάνεσαι ότι είναι το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις στη μνήμη αυτών των παιδιών, ναι, που χάθηκαν. Ναι. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα. Είναι κάπως σοκαριστικό, διότι είναι μια διαδικασία ρουτίνας το να πας από το πατρικό σου στη χώρα που φοιτείς, στο μέρος που φοιτείς και μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Επομένως είναι κάπως σοκαριστικό να βλέπουμε αυτά τα πράγματα και να λέμε θα μπορούσα να είμαι εγώ σε αυτό το τρένο ή θα μπορούσα να είμαι εγώ στο λεωφορείο ή σε οποιαδήποτε κατάσταση. Όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή, νομίζω όλοι το σκεφτόμαστε και μας κάνει ένα δέος γιατί έγινε. Νομίζω γι' αυτό ήρθαμε όλοι, γιατί σκεφτόμαστε ότι μπορεί να ήμασταν εμείς στη θέση τους και θέλαμε αυτή τη βοήθεια. Για αυτή τη βοήθεια, για τα παιδιά δηλαδή που πλέον έχουν μια ελπίδα. Οι ποσότητες αίματος που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.